είναι τούτο. Αυτό είναι μια εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία ή στη γλωσσική θεωρία για να κάνουμε τη ζωή μας εύκολη, ας πούμε, ότι είναι το ίδιο πράγμα. Και την έγραψα στα ελληνικά ε, για να υπάρχει μια σύγχρονη, ενημερωμένη ε, εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία στα ελληνικά. Ε, υπάρχουν πολλά ωραία βιβλία, ξενόγλωσσα, Υπάρχει εξαιρετική εισαγωγή στη γλωσσολογία, δηλαδή σε όλε τι γλωσσικέ επιστήμες που επιμελήθηκαν οι Τοπεντζή και Λεκάκου. Εξαιρετική δουλειά, εξαιρετικό βιβλίο, πρόσφατη κυκλοφορία. Αλλά έλειπε μια εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία που θα μπορούσε να αφορά και φοιτήτρε και φοιτητέ μαθημάτων γλωσσολογία, αλλά και τον κόσμο ο οποίο ψήθηκε λίγο με τη γλωσσολογία μέσα από βιβλία όπως τα δικά μου, μίλα μου για γλώσσα μέσα από τις λέξεις, αλλά και άλλα πολλά άλλων συναδέλφων και συναδελφισών και θέλει λίγο να μπει στην ουσία, να εμβαθύνει. Αυτό το βιβλίο, όπως λέει και στο πιστόφιλο, ε, εξετάζει τι γνωρίζουμε για τη γλώσσα για την προέλευσή της, για το τι είναι η ίδια η γλώσσα, η γλώσσα ως φαινόμενο, έτσι. Ε, για τη γλωσσική διαφοροποίηση, γιατί οι γλώσσες διαφέρουν μεταξύ τους, πώς κατακτούμε τη γλώσσα και πώ χτίζεται αυτό που λέμε γλωσσική δομή. Να το πω πολύ απλά, πώ χτίζονται λέξει, προτάσει κτλ. Οπότε είναι μία εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία, λίγο ζώρικη. Εννοώ ότι χρειάζεται μία εξοικείωση με αυτά τα οποία κάναμε στο Λύκειο, α το πούμε έτσι, στα γλωσσικά μαθήματα. Και πιστεύω χρήσιμη όχι μόνο για φοιτητικά ακροατήρια, αλλά και για το ευρύ κοινό το οποίο, όπω είπα, ήδη έχει διαβάσει κάποια πράγματα για τη γλωσσολογία και θέλει να εμβαθύνει και ταυτόχρονα να επεκτείνει τους ορίζοντές του. Το βιβλίο είναι γραμμένο με έναν τρόπο, καταρχήν είναι γραμμένο σε συνεργασία με τον Δημήτρη Κοτοπούλη, διδακτορικό φοιτητή στη Φραγκφούρτη, ε, ο οποίος έκανε κάτι παραπάνω από επιμέλεια, και να το λέμε και αυτό έτσι, ε, να μην παίρνουμε τα εύσημα μόνοι ε, το βιβλίο αυτό λοιπόν είναι στη λογική του να καταλάβει κάποιο, ο αναγνώστη ή η αναγνωστρια σε βάθο το γλωσσικό φαινόμενο. Ε, είναι σημαντικό να καταλάβουμε το γλωσσικό φαινόμενο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε θέματα τα οποία λίγο πολύ αφορούν πάρα πολύ κόσμο, αν όχι όλου μα. Δηλαδή, γιατί οι γλώσσε διαφέρουν μεταξύ του, πώ μαθαίνονται οι γλώσσε και από. Ενηλικά άτομα, αλλά και από τα πιτσιρίκια τα οποία απλώ εκτίθενται σε ένα περιβάλλον και κατακτούν μία ή δύο ή και τρει πολλέ φορέ γλώσσε. Αυτά τα ερωτήματα, δηλαδή, γιατί υπάρχουν πολλέ γλώσσε, γιατί διαφέρουν μεταξύ του, μέχρι ποιο σημείο μπορούν να, να διαφέρουν μεταξύ του, αλλά και το πώ κατακτάται η γλώσσα, δεν μπορούν να απαντηθούν αν δεν έχουμε μια καλή αντίληψη και βαθιά κατανόηση του τι είναι η ίδια η γλώσσα. Και υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα, όχι μόνο στο ελληνόφωνο κοινό, αλλά και γενικότερα ίσως, ενώ είναι λίγο πιο διεθνές το ζήτημα, ότι για τη γλώσσα μιλάνε πάρα πολλοί άνθρωποι, όχι απαραίτητο ειδικοί, οι οποίοι δεν κατανοούν ακριβώς το γλωσσικό φαινόμενο, και πάλι αυτό το βιβλίο αποσκοπεί σε αυτό, δηλαδή στο να εξηγήσει το γλωσσικό φαινόμενο, να Σταθεί οδηγό στην εξερεύνηση του γλωσσικού φαινομένου ε, σε ένα κοινό το οποίο πραγματικά θέλει να κατανοήσει το ίδιο το γλωσσικό φαινόμενο. Λέω επίτηδε στο γλωσσικό φαινόμενο, γιατί η γλώσσα είναι κάτι που έχουμε οι άνθρωποι και δεν έχουν ε, τα σκυλάκια, τα γατάκια, ακόμα και πολύ ευφυή και κοινωνικά ζώα όπω τα πρωτεύοντα, οι χιμπατζίδε, οι γορίλε, οι μπονόμπο κτλ. Τα δελφίνια, που όλοι αγαπάμε τα δελφίνια έτσι το βιβλίο είναι ένα οδηγό. Και θεωρώ ότι είναι ένα καλό οδηγό, όχι γιατί το έγραψα εγώ μόνο, αλλά γιατί ε, παρατίθεται βιβλιογραφία και παρατίθενται πηγέ. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή, ε, μπορεί ο αναγνώστη ή η αναγνώστρια να προστρέξει στις πηγέ και να εμβαθύνει όσον αφορά πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Καταλαβαίνει κανεί ότι ένα βιβλίο, το οποίο μιλάει για το γλωσσικό φαινόμενο, άπτεται πάρα πολλών ζητημάτων τα οποία δεν μπορούμε να αναλύσουμε σε βάθος μέσα στο βιβλίο, οπότε λίγο το βιβλίο αυτό έχει και το ρόλο, ας πούμε έτσι, ε, ενός καταλόγου παραπομπών, ενός καταλόγου συνδέσμων, θα λέγαμε, στην εποχή του ίντερνετ. Γιατί μεταξύ νόησης και φωνής ακολουθεί τοποθέτηση προϊόντος. Λοιπόν, ε, το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο όμω διδακτικό εγχειρίδιο, έτσι. Αλλά δεν θα μπαίναμε στον κόπο οι εκδόσει νήσο, εγώ προσωπικά και ο Δημήτρη Κοτοπούλη, να σα δώσουμε ένα τόσο ωραίο βιβλίο. Δεν είναι μόνο εξαιρετικό βιβλίο, είναι και πάρα πολύ όμορφο. Έτσι. Ε, αν δεν είχε ένα άνοιγμα αυτό το βιβλίο και στο ευρύ κοινό. Και όταν λέμε ευρύ κοινό, εννοούμε όποιου και όποιε ενδιαφέρονται να κατανοήσουν το γλωσσικό φαινόμενο σε ένα μεγαλύτερο βάθος, Έχοντα ήδη ψηλιαστεί, υποψιαστεί, ψυχανεμιστεί ε, κάποια ζητήματα που αφορούν τι γλωσσικέ επιστήμες τα τελευταία 50-100 χρόνια, μέσα από άλλα εκλαϊκευτικά βιβλία ενδεχομένω, δικά μου ή και άλλων, ε, και θέλει να εμβαθύνει σε κάποια ζητήματα. Άρα, το κοινό αυτού του βιβλίου δεν είναι μόνο ο φοιτητικό πληθυσμό που θα πάρει κάποιο μάθημα γλωσσολογία ή κάποια μαθήματα γλωσσολογία. Είναι. Ε, συνάδελφοι σε άλλους χώρους, ψυχολόγοι, ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, κοινωνικοί επιστήμονες, οι οποίοι θέλουν να έχουν μια εικόνα του γλωσσικού φαινομένου σε βάθος, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να χρειαστεί να διαβάσουν σε εύρος βιβλιογραφία. Και βέβαια, όπως είπα και πριν, το αναγνωστικό κοινό που θέλει να καταλάβει δύο πράγματα παραπάνω για το ίδιο το γλωσσικό φαινόμενο, για την ίδια τη, τη γλώσσα, αλλά και για το πώς η σύγχρονη θεωρητική γλωσσολογία, υπενθυμίζω ότι η θεωρητική γλωσσολογία είναι ο κλάδος της γλωσσολογίας που ασχολείται με το γλωσσικό φαινόμενο καθεαυτό. Πώς λοιπόν η θεωρητική γλωσσολογία προσεγγίζει το γλωσσικό φαινόμενο. Μία ερώτηση που γίνεται συχνά, όχι φυσικά μόνο σε μένα, αλλά σε όλους τους συναδέλφους και συναδέλφισες που ασχολούμαστε με τη γλωσσολογία, είναι γιατί χρησιμοποιούμε περίεργα παραδείγματα. Και κάποιο ο οποίο έχει μία αντίληψη του πώ λειτουργεί η επιστήμη μπορεί να καταλάβει ότι αμέσω ότι στα ακραία, στα α το πούμε περιθωριακά, στα δύσκολα παραδείγματα είναι εκεί που κρίνονται οι διαφορετικέ αναλύσει. Να το πω πολύ απλά, τα εύκολα προβλήματα μπορεί να τα λύσει μία σειρά από διαφορετικέ αναλύσει επιστημονικέ. Εκεί που δοκιμάζονται και κρίνονται οι αναλύσει οι επιστημονικέ ως προς την ορθότητά τους, είναι στα δύσκολα, στα περίεργα, στα οριακά, ας το πούμε έτσι, παραδείγματα. Οι οριακές περιπτώσεις είναι αυτές ακριβώς οι οποίες κρίνουν την εγκυρότητα ε, ή τη δύναμη, όπως λέμε, μιας θεωρητικής ανάλυσης. Αποτέλεσμα αυτού είναι η διασκεδαστική, ας το πούμε, συνθήκη. Πολλά παραδείγματα που αφορούν τη γλωσσολογία να είναι μάλλον διασκεδαστικά, να έχουν να κάνουν σπάνιε λέξει ή με λέξει οι οποίε δεν χρησιμοποιούνται συχνά, έτσι ώστε να δούμε λόγου χάρη τα όρια τη ε, ικανότητα των φυσικών ομιλητών και ομιλητριών τη ελληνική να συνθέσουν και να, καταλα... να καταλάβουν λέξει που δεν έχουν ξανακούσει. Ε, Παραδείγματο χάρη, λέξει όπω το ψαρονέφρι, το μπακλαβαδογλυκί, ο κλαρινό γαμπρό κ.ο.κ. Ε, Άλλε φορέ χρησιμοποιούμε ε, περίεργε προτάσει, αμφίσιμε. Η αμφισημία είναι ένα φαινόμενο το οποίο εκμεταλλευόμαστε πάρα πολύ στη γλωσσολογία για να καταλάβουμε ακριβώ πώ λειτουργεί η γλώσσα. Με αποτέλεσμα, πάρα πολλά παραδείγματα, όπω είπα, να έχουν μια δυσκολία και ταυτόχρονα να γίνονται ενδεχομένω διασκεδαστικά. Ε, Παραδείγματο χάρη, η διαφορά μεταξύ του όλοι οι διπλωμάτε δεν μιλούσαν ελληνικά και δεν μιλούσαν όλοι οι διπλωμάτε ελληνικά την ανάλυση του οποίου σας αφήνω να τη δείτε εδώ. Η κατάρριψη δημοφιλών αλλά πλανεμένων γλωσσικών μύθων, γι' αυτό άλλωστε και τους λέμε και μύθους, έτσι, ε, είναι κάτι το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο της εκλαίκευσης της γλωσσολογίας στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξεκίνησε με το συλλογικό έργο «Εννέα και ένας μύθι για τη γλώσσα», που είναι συλλογικό έργο, ε, το οποίο βρίσκεται πλέον και online, διαθέσιμο δωρεάν ε, και συνεχίστηκε με πολλά βιβλία και πολλές παρεμβάσεις συναδέλφων σε εφημερίδες αλλά και στο ίντερνετ. Μεγάλο μέρος των προηγούμενων εκλαϊκευτικών βιβλίων μου, δηλαδή και του «Μίλα μου για γλώσσα» και του «Μέσα από τις λέξεις», περιστρέφεται γύρω από την κατάρριψη γλωσσικών μύθων. Το συγκεκριμένο βιβλίο, παρότι είναι μία εισαγωγή στη γλωσσική θεωρία, ε, Αναπόφευκτα καταρρύπτει και αυτό γλωσσικού μύθου, ε, τρει από του οποίου λίγο πιο κυριλέ γλωσσικού μύθου από αυτού του οποίου συνήθω καταρρύπτει κανεί μέσα σε ένα χώρο που καταλαμβάνει ένα άρθρο εφημερίδα ή ένα μικρό κεφαλαίακι εκλαϊκευτικού βιβλίου. Οι μύθοι λοιπόν που καταρρύπτονται σε αυτό το βιβλίο είναι λίγο πιο κυριλέ, λίγο πιο σύνθετοι, είναι η ταύτιση γλώσσα και νόησης είναι ο γλωσσικός δετερμινισμός, η αντίληψη δηλαδή ότι η γραμματική της γλώσσας ή το αν η γλώσσα μου έχει τη λέξη τάδε ή δεν έχει τη λέξη τάδε διαμορφώνει, φυλακίζει και καλουπώνει τη σκέψη μου, καθώς και η αντίληψη που έχει πάρα πολλοί κόσμος και δυστυχώς και μικρή μερίδα ψυχολόγων, ότι η κατάκτηση της γλώσσας είναι ζήτημα μίμησης και γεννήκευσης κάποιων μοτίβων. Ε, οπότε κάποιος ο οποίος Ενδεχομένω έχει δει λίγο τη συζήτηση για αυτά τα ζητήματα σε παλιότερα ή άλλα βιβλία, κυρίω εκλαϊκευτικά ή και σε εκλαϊκευτικέ στήλε, υπάρχουν πια πάρα πολλέ. Ε, αν θέλει να δει τα ζητήματα αυτά και άλλα πολλά σε βάθο, μπορεί να προστρέξει στο μεταξύ νόηση και φωνή. Ε, ένα άλλο αγαπημένο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου είναι αυτό το οποίο πραγματεύεται το πώς Συζητάμε τη γλωσσική ποικιλότητα, δηλαδή πώς προσεγγίζει η γλωσσολογία, το γεγονός ότι τα τουρκικά είναι διαφορετικά από τα ελληνικά, αν και σε κάποια ζητήματα μοιάζουν, ε, το γιατί τα ισπανικά λόγου χάρη και τα ιταλικά μοιάζουν τόσο πολύ μεταξύ τους και το καθεξής.